Ο Ξηρός που δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού πριν από τη δύση του ηλίου. Οι γονείς του στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής επιμένουν ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται ο γιος τους και ότι η τελευταία επικοινωνία τους ήταν το πρωί της Κυριακής όταν επέστρεψε από το αστυνομικό τμήμα και τους είπε ότι θα κάνει μια βόλτα στη θάλασσα. Η απόφαση του αυτή ήταν να μην επιστρέψει. Mm-hmm. Σας είχε πει κάτι, το είχατε καταλάβει? Όχι, δεν ξέραμε τίποτα. Mm-hmm. Είχατε καταλάβει ίσως κάτι στη συμπεριφορά του? Τίποτα δεν καταλάβω. Τελευταία φορά δηλαδή τον είδατε την Κυριακή 10 το πρωί? Τελευταία φορά Κυριακή πρωί έδωσε το παρόν και εξαφανίστηκε. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 56χρονου με αφετηρία το χωριό της Χαλκιδικής. Από εκεί γνωρίζουν ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια ενός νεαρού φίλου που μένει με την οικογένειά του. Οι αρχές εκτιμούν πως ο Χριστόδουλος Ξηρός, αφού πρώτα έδωσε το παρόν το πρωί της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Καλλικράτειας, στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο βήμα ήταν να βάλουν στο μικροσκόπιο τα τηλέφωνα συγγενών και φίλων που θα μπορούσαν να τον έχουν βοηθήσει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Διαπίστωσαν ότι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συγγενής του τον μετέφερε στην Αθήνα, όπου και χάνονται τα ίχνη του. Η εξαφάνιση του πρωτοκλασσά του στελέχου στις 17 Νοέμβρη, που συμμετείχε σε δολοφονίες και τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών στόχων, δεν προκάλεσε μόνο έκπληξη στην Ουάσιγκτον. Η εκπρόσωπος του State Department ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή στη δήλωσή της. We are engaged with Greek officials concerning this case. We call on the Greek government to locate Xeros and return him to prison. The United States and Greece are partners in combating terrorism in all its forms, and we work closely with Greek authorities in confronting those who use violence to seek to achieve their goals. Στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής κλήθηκαν νωρίς το απόγευμα να καταθέσουν συγγενείς του Χριστόδουλου Ξηρού που μένουν στην Αθήνα και πιθανά είχαν επικοινωνία μαζί του. Χρήστο, δώσ' μας τις δικές σου πληροφορίες για το